προγεφύρωμα των Φερών, συνεργεία του στρατού Ξηράς εργάζονται εντατικά. Τοποθετούν στο έδαφος μεγάλες μεταλλικές κατασκευές με αγκαθωτό σειρματόπλεγμα. Στις 29 Φεβρουαρίου το μεσημέρι ειδοποιηθήκαμε από τις παρατηρήσεις μας ότι εντοπίστηκε μεγάλη ομάδα μεταναστών, περίπου γύρω στα 1.500 άτομα, η οποία κατευθυνόμενη από τις τουρκικές αρχές επιχείρησαν να διασχίσουν τα σύνορα από τα πεζά κομμάτια που υπάρχουν στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Αμέσως κινητοποιήσαμε όλες τις δυνάμεις που είχαμε στην περιοχή ώστε να αποτρέψουμε την είσοδο των παράτυπων μεταναστών. Πράγμα το οποίο κατορθώσαμε με αποτέλεσμα οι τουρκικές αρχές να τους παραλάβουν και να τους οδηγήσουν σε άλλες περιοχές. Σε αυτό το χερσαίο κομμάτι των ελληνοτουρκικών συνόρων αποφασίστηκε να ανεγερθεί ένας νέος φράχτης. Έχουν τοποθετηθεί κάποια τεχνητά εμπόδια από το ελληνικό στρατό ώστε να είναι δύσκολη η πρόσβαση των μεταναστών στο ελληνικό έδαφος. Παρόμοια έργα ενίσχυσης του φράχτη έχουν γίνει και στο φυλάκιο 1 των Καστανιών, όπου εκτυλίχθηκαν πρόσφατα τα επεισόδια. Ένα μήνα μετά την κρίση με την Τουρκία, η Καθημερινή μπήκε στην απαγορευμένη ζώνη του Εύρου και τα επιχειρησιακά κέντρα αστυνομίας και στρατού για να διαπιστώσει τι έχει αλλάξει. Οι απόπειρες εισόδου στην ελληνική πλευρά έχουν περιοριστεί αισθητά. Οι δυνάμεις πάντως παραμένουν ενισχυμένες στην περιοχή. Η μεγαλύτερη προσοχή μας είναι εστιασμένη στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα μεταξύ των οικισμών Καστανιών και Νέας Βίσσας, Ορεστιάδας, και στο παρέμβριο κομμάτι του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών. Γιατί εκεί δεχτήκαμε και τις πιο μαζικές απόπειρες παραβίασης των συνόρων κατά την περίοδο της κρίσης. 100 χιλιόμετρα βόρεια των Φερών βρίσκεται το ενιαίο κέντρο επιτήρησης συνόρων αστυνομίας και στρατού στη Νέα Βίσσα. Εδώ φτάνει η εικόνα από 23 κάμερες που λειτουργούν κατά μήκος του φράχτη, καθώς και από άλλες 3 στα ποτάμια σύνορα. Υπήρξαν περιστατικά τα οποία πράγματι δοκίμασαν την αντοχή του συστήματος που είχε αναπτυχθεί και του τεχνητού εμποδίου αλλά και των δράσεών μας, όταν από 2 σημεία ταυτόχρονα είχαμε μαζικές απόπειρες. Αυτό μας δυσκόλεψε διότι χρειαστήκαν να μοιράσουμε τις δυνάμεις μας σε 2 ταυτόχρονα σημεία και να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την είσοδο στην ελληνική επικράτεια. Επιπλέον 11 κάμερες πρόκειται να τοποθετηθούν στα σύνορα. Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Η μεγαλύτερη ανησυχία μας ήταν με το που άρχισε η κρίση, κατά πόσο θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στο πρώτο 24ωρο. Από τη στιγμή που λειτουργήσε το σχέδιό μας και είχαμε την έγκαιρη προσυνοριακή εικόνα ότι κάτι μαζικό συμβαίνει από την τουρκική πλευρά, από εκεί και πέρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αναπτύχθηκαν όλες οι δράσεις του σχεδίου ΑΣΠΙΔΑ και μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε στο πρώτο 24ωρο.